Θανάσης Δρούγος, γεωστρατηγός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή ανάσταση. Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Επίσης σε εσένα, στους ακροατές. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή ανάσταση. Είναι το καλό. Επειδή και είναι και η ειδική εκπομπή σήμερα και αυτή την εβδομάδα έχουμε και τις ακολουθίες, θα είμαι συνοπτικός κυρίως σε ορισμένα θέματα του Ειρηνικού και ορισμένα τα οποία γίνονται στη Μεσόγειο εδώ ευρωατλαντικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε γιατί στον Ειρηνικό, γιατί μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στη Χονολουλού, στη Χαβάη, την Μεγάλη Τετάρτη, γιατί είναι μια μεγάλη διάσκεψη των ΗΠΑ σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας με τα κράτη του Ινδοειρηνικού και κυρίως είναι με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία. Λάμπρουμ, έχει τη γνωστή με την τριμερή Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, γιατί συνδράμει πάρα πολύ η Ιαπωνία στην άμυνα των Φιλιππίνων με τις τελευταίες επαφές που έχουν γίνει. Και μετά έχουμε την πενταμερή με τους Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Ιάπωνες και Φιλιππινέζους. Οι συζητήσεις είναι κυρίως για θέματα ναυτικής ασφάλειας, για θέματα αντιμετώπισης, όπως είδα, κύβερνο τρομοκρατίας, κύβερνο ασφάλειας κλπ. Υποστήριξη των νησιών του Ειρηνικού μετά το πακέτο, το supplemental, το οποίο πέρασε ο πρόεδρος Biden από τα δύο σώματα και από τη Γερουσία και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και είναι μέσα, όπως ξέρεις, και η Ταϊβάν και η νησιά του Ειρηνικού. Συζητήσεις επίσης θα γίνουν Λάμπρουμ πέραν αυτού και με τους νέους αρχηγούς της διοίκησης Ινδοειρηνικού, γιατί ο ναύαρχος Τζον Ακυλίνο, αυτός ο οποίος έχει πει ότι τέλει 26, αρχές 27 η κατάσταση στον Ειρηνικό θα είναι τραγική, θα αντικατασταθεί ή τελειώνει την καριέρα τον ναύαρχο Σάμουελ Πάπαρο, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα επικεφαλής των δυνάμεων Ειρηνικού των ναυτικών, αλλά τώρα γίνεται των διακλαδικών. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται Λάμπρουμ μετά την επίσκεψη την τετραήμερη του Άντονι Μπλίνκεν στο Πεκίνο και στη Σαγκάη. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Παρόλο που έχω παρακολουθήσει ενδελεχώς τις τα τελικά ανακοινοθέντα, ιδιαίτερα των Αμερικανών και όχι μόνο, έγιναν κάποιες συζητήσεις για πρώτη φορά για την τεχνητή νοημοσύνη, θέματα εμπορικά, στα οποία, όπως ξέρεις, οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι για νέες κυρώσεις, εφόσον οι Κινέζοι συνεχίζουν να παρέχουν πυρομαχικά και διάφορα όπλα στη Ρωσία, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, γιατί η Κίνα είπε ότι αν συνεχιστούν και νέες κυρώσεις, προφανώς θα πέσουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο οι σχέσεις ΗΠΑ με το Πεκίνο. Εκεί που φαίνεται κάτι να γίνεται είναι το θέμα με τα λεγόμενα τα educational, δηλαδή τα εκπαιδευτικά θέματα, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν κάπου 200.000, παρακαλώ, Κινέζοι σπουδαστές, φοιτητές σε όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια και στις 50 πολιτείες. Τώρα έχει μειωθεί ο αριθμός, γιατί προφανώς μπαίνουν και θέματα κατασκοπίας κλπ. Οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ σφιγμένοι με τους Κινέζους, όπως ξέρεις. Όποιος και να έχει στην εξουσία στην Αμερική είναι πάρα πολύ σφιγμένοι. Έχει μειωθεί και ο αριθμός των Αμερικανών φοιτητών στην Κίνα. Είδα χθες από ένα κείμενο του, αυτά που έβγαλε ο Μπλίνκεν προς τα έξω, 15.270 λέει, ήτανε οι Αμερικανοί πριν από 10 χρόνια φοιτητές στα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αυτοί, έτσι δεν μπορώ να το τσεκάρω αυτό, 927 είναι τώρα μόνο οι Αμερικανοί φοιτητές στα πανεπιστήμια της Κίνας. Από 15.000 σε λιγότερους από 1.000. Ακριβώς, λιγότερο από 1.000. Είναι, λέει, σημαντικό αυτό πάρα πολύ, γιατί παρόλο που είπε ότι πρέπει να υπάρξει. Συγγνώμη, και οι Κινέζοι πώς ήταν 200.000. Ήταν 200.000 οι Κινέζοι. Μαζική κατασκοπία τους κάνουν, έτσι. Σίγουρα. Δεν θα υπάρχει περισσότερο. Προφανώς και σε όλα τα πανεπιστήμια. Μιλάμε σε 3.708 πανεπιστήμια από τα 4.300. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, πάνω στο θέμα, είπα να υπάρξουν ανταλλαγές φοιτητών, είναι αυτό. Και όχι βέβαια για θέματα άμυνας και defense investment κτλ. Είναι πλέγματα κατασκοπίας που φτιάχνουν και φτιάχνουν και εμένα και δε στελέχη για να κατανοούν τον άλλο. Και βεβαίως, και εγώ μετά τις γιορτές πρώτα Θεός θα σου πω λεπτομέρειες για το τι γίνεται με την κινέζικη κατασκοπία στην Ευρώπη, η οποία τώρα τελευταία σε υποστήριξη των Ρώσων και πολλά άλλα μεταξύ τους έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Αλλά τι βλέπουν, συγγνώμη, η προοπτική ποια είναι στον Ειρηνικό, ότι θα ανάψει και εκεί το πράγμα? Ναι, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που είχε πει ο Ακυλίνο τέλη του 26 με αρχές 27, θεωρούν οι Indo-Pacific Command, την οποία παρακολουθούν σχεδόν καθημερινά με αυτά τα οποία λένε, ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Συνεχίζουν να εκτιμούν ότι θα υπάρξει η επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, η κατάσταση στην Νότια Κινέζικη Θάλασσα, γιατί και τα δύο συζητήθηκαν, γιατί είναι επικίνδυνη η κατάσταση, λέει, και με την Ταϊβάν, έτσι, στην οποία ξεκαθάρισε ο Μπλίνκεν ότι εμείς ακολουθούμε το One China Policy, αλλά την άλλη πλευρά έχουμε τις 6 αρχές, λέει, του Προέδρου Ρέιγαν, ο οποίος, όσο το είχαμε συζητήσει για την προηγούμενη φορά, έχει πει ότι από τότε, 1988, ότι καλύπτουμε την Ταϊβάν. Και παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε την Κίνα, την κομμουνιστική δηλαδή, στο Πεκίνο. Μία Κίνα, δεν αναγνωρίζουν Ταϊβάν, ναι. Δεν αναγνωρίζουν, αλλά αυτή τη στιγμή όμως διατηρούμε στενές σχέσεις και μην ξεχνάμε ότι το πακέτο, το supplemental, αυτό εδώ μέσα είναι συστήματα Patriot για την Κίνα, είναι ανταλλακτικά για την Ταϊβάν. Ανταλλακτικά F-16 για αυτά τα οποία έχει η Ταϊβάν, επάρκεια άμυνα.
Δύσκολη πολιτική. Αναγνωρίζουν μεν μία Κίνα, δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτοποίηση της Ταϊβάν. Από την άλλη την εξοπλίζουν βαριά. Εξοπλίζεται πάρα πολύ. Ναι, ας πούμε, και εξοπλίζεται παράλληλα και από τη Ιαπωνία και από τις Φιλιππίνες. Έτσι, οι Φιλιππίνες κάνουν κοινές ασκήσεις με την Ταϊβάν, ιδιαίτερα σε πεζοναύτες. Και το ίδιο γίνεται και με την Ιαπωνία, η οποία έχει επεκτείνει αρκετά την παρουσία της. Στην ναυτική, ας πούμε, η νέα strategy, η maritime strategy της Ιαπωνίας, η ναυτική στρατηγική, είναι πολύ διευρυμένη. Κάποια ανοίγματα, αν το πω έτσι, για να κλείσουμε τον ειρηνικό, ήταν λίγο στο θέμα των δημοσιογράφων. Υποσχέθηκε ο Άγκο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ότι θα δώσουν περισσότερες βίζες και περισσότερα, ξέρω εγώ, ανοίγματα σε δημοσιογράφους να καλύπτουν την περιοχή. Τώρα θα δούμε τι βγάζουν αυτοί, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα στις ανταλλαγές σε ό,τι αφορά τα μίντια. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν την Κίνα για πολλωστή φορά να παρακολουθεί λίγο και να ενημερώνει και να συνδράμει, που δεν θα το κάνει, το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Pyongyang, δηλαδή της Βόρειας Κορέας. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή στα θέματα του TikTok, όπως ξέρεις, και επειδή υπάρχει μέσα στις τροπολογίες, 80-35 λέγεται αυτή το supplemental σε Ουκρανία κτλ., Ταϊβάν, Ισραήλ κτλ., έτσι έχει ονομαστεί 80-35, στο θέμα με τα TikTok. Και τώρα με την προηγούμενη φορά θυμάσαι, Λάμπρο, ότι υπάρχει μεγάλη δυσφορία για τους Κινέζους οι οποίοι έχουν τον έλεγχο των TikTok. Τώρα, από εκεί πέρα να πούμε το εξής, ότι στρέφονται βεβαίως και θέματα, ας πούμε, και στην Ευρώπη και λόγω Ουκρανίας. Αυτό που δεν έχει παιχτεί πολύ είναι την προηγούμενη Παρασκευή, και σου λέω, ας πούμε, θα το συζητήσουμε και αυτό με τις γιορτές, τι έγινε με την 21η διάσκεψη video conference, έτσι, για το Ramstein. Εγώ Λάμπρο, θα πω το εξής, ότι παρακολουθούσα, έκανα κάτι συγκρίσεις τεστ. Δηλαδή, 795 μέρες είναι ο πόλεμος και έχει ξεπεράσει τον αποκλεισμό, αν το θες, την περικύκλωση του Βερντέν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από πλευρά, δηλαδή, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας έχει ξεπεράσει σε χρόνο, αφού είμαστε πάλι πάνω από 2 χρόνια, το Βερντέν. Και βέβαια, μην ξεχνάμε και τον αποκλεισμό του επί κομμουνισμού και επί Ανατολικής Γερμανίας του Βερολίνου του 1961, που αυτή τη στιγμή δεν έφτασε τόσο πολύ. Γι' αυτό εδώ ο πόλεμος, σκέψου που έχει φτάσει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Πάντως, είδα τον αρχηγό των Ουκρανικών δυνάμεων που λέει ότι δεν είναι τα πράγματα καλά, χάνουν και θα χάσουν. Αυτό εκτιμάται. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή, για ένα 1,5 μήνα είναι, μετά έρχεται η μεγάλη ενέργεια. Δεν πρόκειται να ανατραπεί στο έδαφος. Θα πάει πανολευθεία η Ρωσία, το λέω. Θα πάει πανολευθεία το τι έχει. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής. Βλέπω ότι οι Ουκρανοί παραδέχονται, αποδέχονται τις εδαφικές απώλειες και θα κάνουν διαχείριση. Ο Σίσκι είπε ότι αυτή τη στιγμή γύρω στην Αντίφκα έχουμε χάσει γύρω στα 10-12 χιλιόμετρα γύρω-γύρω από την Αντίφκα. Αλλά μόλις τώρα έρχονται και μπαίνουν συνέχεια ατάκμους και έχουν ήδη χτυπήσει και στο Τζανκόι της Κριμαίας. Εγώ ξέρω, θα παρακολουθώ από πολύ βαθύ intelligence, έτσι, όχι από αυτά που λένε τα ΜΜΕ. Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση, για 1,5 μήνα, εγώ επαναλαμβάνω, θα έχει σοβαρά προβλήματα. Χθες ο Σίσκι είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είπε ότι δεν είναι καταστροφικ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αυδίφκα. Από άποψη σχετισμού πυροβολικού και ανθρώπινου δυναμικού και κόσμου, στρατιωτών, σε επίπεδο αριθμών δηλαδή, οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεν ξέρω, κοίταξε, αν αυτά που θα τους δώσουν οι Αμερικανοί μπορούν να ανατρέψουν την πορεία, δεν το βλέπω. Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν, θέλουν να παρατείνουν τη φθορά της Ρωσίας. Τα εδαφικά φαίνονται τετελεσμένα. Δεν μπορεί η Ουκρανία να το ανατρέψει το εδαφικό. Να πάρει πίσω τα χερσαία εδάφια, αλλά αυτή πρώτα απ' όλα με Patriot, τα οποία θα έχει 6 εβδομάδες πλήρως, γιατί όλοι δίνουν τώρα Patriot, και χθες ανακοίνωσε και η κυβέρνηση της Γερμανίας, και η Σουηδία θα δώσει σε λίγες ημέρες, και η Ισπανία θα δώσει μια πυροβολαρχία συν επιπρόσθετο αριθμό κτλ. Εμάς τελικά πήγαν πίσω για το θέμα των Patriot. Εμένουν οι πιέσεις των S-300 όμως. Αυτό το οποίο ξέρω, και μάλιστα ο Όστεν ήταν λίγο άγριος με το Δένδια προημερών. Ασύνο το θέλει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρει οτιδήποτε. Δεν μπορεί να δώσει Ελλάδα, το είπαμε. Ούτε S-300 θα δώσει, αν δεν δώσει ανταλλάγματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και S-300 είναι τέτοια. Πάνω πρέπει να ενισχυθεί η Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία μείνεται τη Δύση. Η Ουκρανία σώζει τη Δύση αυτή τη στιγμή. Η Ουκρανία φτύρει τη Ρωσία, σωστό είναι αυτό, αλλά την έχουν αφήσει οι Αμερικανοί. Δεν τη δώσαν όσα θα έπρεπε ή όσα χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει. Την έχουν κάνει αναλώσιμη την Ουκρανία. Καθυστέρησαν 6 μήνες εξαιτία των τραμπικών και των φιλορωσικών στοιχείων μέσα στο Κογκρέσο, έτσι. 6 μήνες πίσω πήγε αυτό. Το παραδέχτηκε ο ίδιος ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τζόνσον, ο οποίος είπε αυτή τη στιγμή ότι αν δεν μου έλεγε, λέει, ο αρχηγός της CIA και ο αρχηγός της DIA ότι η κατάσταση γινόταν τραγική στο μέτωπο της Αντίφκα και του Ντονμπάς, από εκεί και πέρα, λέει, δεν ξέρω αν θα το συνεχίζαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή προφανώς θα γύρισαν τα πράγματα, γιατί τα πακέτα είναι πολύ μεγάλα. Είναι. Θα τα αποκαλύψω από εβδομάδα στον ελεύθερο τύπο. Τα πακέτα τα οποία δίνουν οι Αμερικανοί είναι τεράστια. Δηλαδή, το πακέτο ήδη των 6 δις, αυτό που είναι το δεύτερο, είναι τεράστιο. Τέλος πάντων, μετά τις γιορτές το συζητάμε αυτό. Να σας πω το εξής, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την περίπτωση στην
την άσκηση Neptune Strike, δηλαδή χτύπημα του Ποσειδώνα, η οποία είναι σε εξέλιξη στη Μεσόγειο. Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά, και μπράβο στο Μακρόν, το λέω εγώ προσωπική μου εκτίμηση, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle μπαίνει υπό διοίκηση του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ακροδεξή τη Λεπέν και η ακροαριστερή του Μελανσόν επικρίνουν το Μακρόν ότι πουλάει την γαλλική ανεξαρτησία και δεν μπορεί αεροπλανοφόρο με το όνομα Charles de Gaulle να πηγαίνει αυτή τη στιγμή υπό τη διοίκηση του έκτου Αμερικανικού στόλου και των άλλων. Υπάρχει μια δυσφορία πάνω σε αυτό. Βέβαια, ο Μακρόν δεν έχει εκλογές όπως ξέρει μέχρι το 2027. Ναι. Είναι προεδρική δημοκρατία και συνεπώς μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Χθες είπε και ένα τελευταίο για να κλείσω. Σημαντικό το θέμα με τα πυρηνικά. Είπε αυτή τη στιγμή ο Μακρόν χθες ότι θέτουμε, λέει, αυτή τη στιγμή τα περίπου 300 πυρηνικά όπλα, τα οποία είναι σε αεροσκάφη και σε υποβρύχια κτλ. Σε πλοία επιφανείας και όχι μόνο. Τα θέτουν, όπως και η Γαλλία έχει καταργήσει μετά τον ψυχρό πόλεμο τα εδάφους σε εδάφους, τα διάφορα συστήματα τα οποία είχε στο πλατό de Albion, τα οποία αυτή τη στιγμή τώρα, λέει, τα βάζουμε υπό. Είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε στα πλαίσια της ευρωάμυνας. Εγώ αυτά τα θέματα, Λάμπρο, τα είχα πριν από 20 χρόνια θίξει. Ότι έπρεπε να ενωθεί το γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο, έπρεπε να ενωθεί αυτή τη στιγμή ή να μπει υπό αμερικανική ομπρέλα ή να το υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πυρηνικό του υπονοματική να το θέσουν στο πλαίσιο της ευρωάμυνας, στην οποία οι Γάλλοι θα έχουν κυριαρχό ρόλο. Ναι, στο ανατολική δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το θέσουν. Είναι βαθιά εγκολική η παράδοση εκεί. Δύσκολα να το κάνει αυτό ο Μακρόν. Μην ξεχνάμε στο παρελθόν είχε συζητηθεί και σε επίπεδο Τόνι Μπλερ και Ζαν Σιράκ το 1998-1999 στο εξωτερικό με το θέμα τότε τη κοινή πυρηνική αποτρεπτική δυναμική, δηλαδή να ενωθούν στα υποβρύχια τα Βρετανικά με τα Γαλλικά. Αλλά βγήκε από τον Brexit η Μεγάλη Βρετανία, τελικά δεν προχώρησε ως πρέπει να κλείσουμε, Θανάση, έγινε. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτά. Τα αφήνουμε από εβδομάδα. Είναι κινήσεις του Μακρόν που βλέπω από στιγμή Λάμπρο να κινείται πολύ. Θα υπάρχουν και άλλα στη Μεσόγειο. Θα τα πούμε ενδεχομένως αν προλάβουμε και σε αύριο. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά. Καλή να σας, Θανάση Δρούγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.